Α, να σε αστήσω κιόλας. Είναι η Ματίνα, είναι η οικονόμος μας. Χαίρομαι πολύ. Να ζήσετε. Ευχαριστώ. Η Αγνή είναι η μαγείρισά μας. Να ζήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Και ο Πέτρος περιποιείται πολύ ωραία τους κήπους μας. Καλώς ορίσατε. Να ζήσετε. Ευχαριστώ. Ξεφωνήσουμε. Γιατί δεν φτάνει που τους δώσαμε είδηση. Σου πάει. Ποιο παιδί μου. Πας προπονούσε. Ναι. Θα το φέρω όλη μέρα τότε. Όχι όλη μέρα. Αλλά. Μετά πάλι. Να σε χαιρόμαστε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και πάλι. Χρόνια σου πολλά, αδερφέ. Σε ευχαριστώ, Εδωσία. Σε ευχαριστώ. Κοίτα, ο μικρός το ρήμαξε, Ταρνή. Βαριέται. Για να πάω να βοηθήσω. Κάτσε εδώ, Αλέκος του είπε, άστον. Πού είσαι εσύ, παιδί μου? Έχει πάρει φωτιά το τηλέφωνο από το πρωί. Δεν μου λες, γιατί δεν έλεγες στον νεαρό σου να έρθει κατά εδώ? Με τον Φίλιππο μιλούσα. Α, τον Φίλιππο.
Γιατί δεν το λες τόση ώρα, παιδάκι. Δεν απαντούν, λέει, τα κινητά σας. Πήρε να πει χρόνια πολλά. Πού είναι να τον πάρω εγώ πίσω? Άσε, πάει Σιένα, γίνεται ένα φεστιβάλ εκεί. Θα τον βρεις αύριο. Παπά, όλη η αντάμα και ψωριάρι σχόλια. Να κάνουμε όλοι μαζί λαμπρί στο Πήλιο και ο Φίλιππος τα φεστιβάλ αηδίες. Μεγάλος Ευδοξία, και τα παιδιά όταν μεγαλώνουν κάνουν του κεφαλιού τους. Πάρ' το απόφαση. Δεν μ' αρέσει να λείπει ο Φίλιππος τέτοιες μέρες. Μου είσαι αδυναμία γι' αυτό. Δεν είναι αυτό καθόλου, για αυτές τις αηδίες. Αλλά... Ναι, αλλά τι αλλά. Δεν ξέρω, νιώθω ασφάλεια όταν είναι ο Φίλιππος κοντά μου. Γιατί τον κάνεις ό,τι θέλεις. Τουλάχιστον ο Φίλιππος βρήκε το δρόμο του. Ή έστω το νομίζει. Με αυτήν εδώ τι θα γίνει? Κοίτα την, το τζαμ κοπέλα και δεν ξέρει ακόμα τι θέλει να κάνει στη ζωή της. Ο Φίλιππος αποφάσισε το παιδί να γίνει τραγουδιστής. Τούρκος, ο Αλέκος. Αλλά ο Φίλιππος είπε, εγώ θα σπουδάσω τραγούδι, το όπε το έκανε. Πού να δεις ο μικρός τώρα, ετοιμάζεται για φωτογράφος. Φωτογράφος? Όχι, τι γελάς ρε Αναστάση μου, αφού του αρέσει η δημοσιογραφία, τι να κάνουμε, τουλάχιστον το παιδί έχει κάτι στο νου του. Αυτή εδώ, τίποτα, σέρνεται πίσω από τον πατέρα της σαν μωρό. Μην τρώγεσαι τώρα, μου λέει, το σύγχρο μέρα που είναι. Παρά είναι εξαρτημένη από τον Αλέκο η μικρή, άκουμε που σου λέω. Όλα τα κορίτσια έχουν αδυναμία στους πατεράδες τους. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Η ελπίδα όμως το παρακάνει και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Και ο άλλος καμαρώνει. Ένα μην καμαρώνει που τον αγαπάνε τα παιδιά του. Έλα Παναγία μου. Είναι ματαιόδοξος Αναστάση. Μην γρινιάζεις σε παρακαλώ. Χρονιάρα μέρα είναι. Έλα ρε Ελπίδα που χαζεύεις, άντε να κάνεις και εσύ λίγο εδώ. Να πήγε, θα έχει παίξει αυτός, άντε. Κουνήσου, μου έφαγε τσίκνα. Βαρέθηκε ηλίθεια. Τέρμα, δεν ξέρω να κάνω πάσα με το σοϊ, άπαπα. Παρακμήκαμε το κεφάλι μου. Τι έγινε, άρχισε τη γκρινιά αυτός πάλι. Τι μέρα της σου βλάκει πέρα, το καλή το έθιμο. Τι χαίρομαι να ψήνω ζωή, παπά. Να βγει στο φιλοσοφικό του, πώς θέλει. Ναι, βέβαια. Ο Κωστάκης και τα ζωή που εξαφάνισε. Και το αρνάκι τέτοιο καιρό ζωή που εξαφάνισε είναι ερωλαμένο. Αντε φίλε, τι γι' αυτό το γκρινιά, ρε. Ας το καλό το ψήστε εδώ. Μάλλον όχι. Πέτρο! Παρών! Κάνε πέρα μάστρα. Έλα, θα τον αμνώ εδώ να τον περιποιηθούμε έτσι. Κωνσταντίνε, ήρθαμε! Α, ο Βλάσης έγινε με παρέα. Κράτα. Τι είναι τόσο? Καλά, άμα πλακώσουμε τώρα και φίλοι του Κωνσταντίνου, θα γίνουμε εδώ Ανάσταση κανονική. Λέα, σπάσκα είναι. Χρειάζεται το πήγε αυτές τις μέρες. Ναι, μόνο σωστά. Χρονιάρες μέρες. Δεν μου λες για ένα μεγάλο ρόλο. Ας οι χρονιάρες μέρες, το αίσθημα που το άφησα. Κρύβε λόγια, λέ. Δεν βλέπεις η δικιά μου, κοιτάει κατά εδώ. Αγάπη μου! Όπα, τι μου πεις? Τι ήρθε? Λίδα Εσπιέρογλου, φωτογράφος σε γυναικεία περιοδικά. Ναι, καλής οικογενείας. Αυτό το Εσπιέρογλου κάτι μου κάνει. Μωρέ, κάτι άλλο σου κάνει τώρα, αλλά από ό,τι ψυχανεμίζομαι θα το βρεις μόνος σου. Ας σε μέσα στο μάτι. Πες τίποτα. Τι να μου. Πες κάτι ρε, πριν μου τίποτα, γιατί μου έρχεσαι γυναίκα με ένα βλέμμα φαρμάκι. Μα έχουν γνώσει οι φύλακες. Και καλά το μανία. Κυρία Κέσαρη Λίδα Εσπιερόγλου, φωτογράφος. Α, έτσι, χαίρο πολύ. Και ο κύριος Αναστάσης μας. Ο εορτάζω. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάω να φέρω τη μηχανή από το μάξι. Κυρία Ευδοξία, θα μπορούσε να πάρει μερικές φωτογραφίες από το σπίτι σας. Γιατί όχι και βέβαια. Αν μάλιστα τις δημοσιεύσει κιόλας, η καλύτερη μας. Θα διαφημιστεί και η οικογένειά μας. Ευχαριστώ. Πάμε. Αυτή η μεγαλύτερη του. Ο Βλάσης είναι νοθρός και πλούσιος, αυτή κούκλα και μεγαλύτερη. Άρα υπολογίστε για την καρατά. Αχ, Αναστάση μου, εσύ με αυτά και με αυτά όμως. Ναι. Έμειναν εμφύος ανήφετος, ξέρω που το πας αδελφή, αλλά δεν με νοιάζει. Έμαθα να γερνάω μονάχος μου και ξέρεις κάτι, καλύτερα έτσι παρά σαν αυτούς, κοίτα τους, χαντακωμένοι
Στην καταπίεση θες να πεις. Μπράβο. Αχ, τα ξέρω εγώ τα αστεία σου. Μήπως να πάει στο διάολο. Ποιος? Είναι όφερτη. Δεν μ' αρέσει. Έτσι στα καλά καθούμενα. Έλα πρέπει που σου είπανε μια κουβέντα και την έδεσες αμέσως. Δεν έχω καλό προαίσθημα. Να πέρασε ένας χρόνος. Σε φλέφτερα όμως. Ναι, αλλά πάρα πολύ διακριτικά. Αν δεν έκανα εγώ την πρώτη κίνηση, ακόμα στο φλέρτ θα ήμασταν. Γιατί. Γιατί... το ήξερα. Ποιο? Όσο με γινόταν η αρχή, δεν θα μπορούσα χωρίς εσένα. Πότε το κατάλαβες αυτό? Από την πρώτη στιγμή. Μητέρα. Σίγουρη. Ναι. Να φύγεις. Να πας στη σχολή σου. Αν δεν ήταν οι εξετάσεις, δεν θα έφευγα με τίποτα. Θα τα καταφέρω. Μην ανησυχείς. Γιατί δεν λες το Αναστάση να έρθει για παρέα? Καλύτερα μόνη μου. Θέλω την ησυχία μου. Μου δίνεις το λόγο σου? Ότι δεν θα σκοτωθώ. Μη φοβάσαι. Δεν θα της κάνω τη χάρη.
Καλώς τον!